τρίγωνα καλάντα με στη γειτονιά. Ήρθαν τα Χριστούγεννα και η πρωτοχρονιά. Ημέρες για τα Χριστούγεννα. Dashing through the snow in a one horse open sleigh, o'er the fields we go laughing all the way, bells on bobtail ring making spirits bright, what fun it is to ride. Αυτό το στρογγυλό, το μεγάλο που το λες τόσες μέρες. Έλα, σκίστο. Τι είναι? Για δες. Τι είναι? Μαλλιτή σε κρυά. Τέλειο. Ναι. Καλημέρα παιδιά, καλώς ήρθατε και στη σημερινή μας μέρα, εύχομαι να είστε καλά. 21 μέρες για τα Χριστούγεννα, αν δεν κάνω λάθος. Άνοιξε το Advent η Αναστασία, είχαμε μαλλί της γριάς που αγαπάει πάρα πολύ αλλά δεν τρώει καθόλου συχνά και ξετρελάθηκε. Η αλήθεια είναι ότι έχω ξυπνήσει από τις 5, αλλά έχω κοιμηθεί σερί σήμερα, οπότε είμαι αρκετά ξεκούραστη. Και από χτες έτσι το απόγευμα που δεν είχα πολύ μοντάζ και ξεκουράστηκα λιγάκι. Σήμερα θα πάμε κομμωτήριο. Εχθές το απόγευμα τελικά ο Γιάννης αποφάσισε να πάει σούπερ μάρκετ και σας γυρίσαμε το σούπερ μάρκετ χολ, οπότε θα σας το βάλω τώρα να το δείτε. Και ξύπνησα κι εγώ με την ελπίδα ότι κοιμούνται όλοι, να φτιάξω τον καφέ μου και να πιω έστω 2 γουλιές. Χωρίς να ξυπνήσει κάποιος. Τελικά ξύπνησε η Αναστασία την ώρα που τον έφτιαχνα. Μετά ξύπνησε και η Ισαβέλα γιατί άκουσε την Αναστασία. Οπότε εντάξει, ήπια μία γουλιά. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν. Σας βάζω τώρα το supermarket haul για να δείτε τι ψωνίσαμε εμείς αυτή την εβδομάδα. Θα πάμε και στο Γαλαξία σήμερα γιατί θέλω κάτι συμπληρωματικά το οποίο δεν τα έχει στο Lidl. Και μετά θα σας βάλω και το βίντεο με το κουτί με τα προϊόντα γιατί παιδιά να δείτε. Το πόσα πράγματα έχουν μαζευτεί, πραγματικά πρέπει κάτι να κάνω, δεν έχω που να τα βάλω πια τα πράγματα. Λοιπόν, δείτε το supermarket haul μετά το βίντεο με τα προϊόντα που νομίζω θα σας ενδιαφέρει και συνεχίζουμε την ημέρα μας, πάω να δω το βίντεο, δεν έχει ανέβει ακόμα, δεν ξέρω γιατί. Ζορίστηκε χτες το βράδυ. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται από πράγματα. Και σαν ταύρους που με τις τάξεις. Αντιλαμβάνεστε το πόσο με εκνευρίζουν αυτά εδώ πέρα. Πάει. Πρέπει να ξεκινήσω. Ναι. Καλώς ήρθατε σε άλλο το σούπερ κάνουμε μάρκετ χωρίς με τον Τζόνι και τα λοιπά. Είναι φίλοι μας. Κάθε μέρα κάνουμε βλόγκ, οπότε... Ναι. Είναι σούπερ μάρκετ. Ωραία, τόσο απλό. Ωραία. Λοιπόν, πήγα σούπερ μάρκετ σήμερα. Πήγα και στο Λίτ και στο Γαλαξία. Και έχω κάνει τις αγορές του αιώνα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε από τα προϊόντα που είναι να μπουν στο ψυγείο. Πήραμε
δύο ποντίκια, όχι κανονικά. Ποντίκι κρέας είναι από το ποντίκι του. Κάνε και έτσι τα ποντίκια. Είναι από το ποντίκι του κρέατος. Λοιπόν, του μοσχαριού. Ορίστε. Αν ήταν κανονικό ποντίκι, δεν θα το περνάω. Θα έχει ουρά. Λοιπόν, προχωρώντας πήγα και πήρα, ήθελα να πάρουμε στήθος, δεν είχε τα στήθη που παίρνουμε συνήθως, είχε φιλέτο. Τα στήθη. Τι να πω, τα στήθια. Τα βυζιά, τι να πω. Τα στήθια. Δες και αγοράζουμε βυζιά κάθε φορά. Τα στήθια λοιπόν, δεν είχε αυτά που παίρναμε. Με την πέτσα από πάνω και το κόκαλο και είχε φιλέτο. Είναι αυτά ένα κιλό και τα άλλα είναι 500 και 500 γραμμάρια, οπότε είναι η ίδια ποσότητα. Και τα είχε και σε προσφορά. Μισό κιλό βυζιά. Ένα κιλό είναι. Λοιπόν, πήρα μπούτια κοτόπουλο. Τα μπούτια κοτόπουλο. Εννοείται. Και πήρα και μοσχάρι, κιμά μοσχαρίσιο, άπαχο. Ορίστε. Όχι. Όχι, δεν πήρα. Γιατί τους φαίνονται όλα τόσο αστεία, δεν μπορώ να καταλάβω. Πήρα σπανάκι. Λοιπόν, πήρα μαρούλια έτοιμα. Κοίτα πως σε κοιτάει η Ζαμένα. Μιλάω. Μεγάλη προσήλωση, ε. Παπά. Δεν ξεχάς και ύπνο και πήγαινε και όλα. Μαρουλάκια. Πρόσεχε, μην πατήσεις το αλουμινόχαρτο του χερσινοτό. Ναι, το πάτησες. Πήρα γάλα Δέλτα Μίλκ. Ωραιότατο. Μίλκ. Ωραιότατο. Γράφω πάνω Μίλκ. Πήρα Ένταμ, τη μεγάλη συσκευασία και γαλοπούλα καπνιστή τη μεγάλη συσκευασία, δύο κομμάτια. Πήραμε γιαουρτάκι 2% σφραγιστό. Λοιπόν. Κάνεις bullying στο μωρό. Νομίζω τελειώσαμε με τα τέτοια. Λοιπόν, πήρα χυμό βύσσινο. Βύσσινο. Ναι, δεν θα το πιείτε μέχρι να φτιάξω τη συνταγή με το τσάι. Όχι, το βάζω ψυγείο ή να το αφήσω έξω. Για να μην είναι κρύο. Ας το έξω καλύτερα. Ωραία. Ψωμάκι του τόστ, αυτό το αμερικάνικο, το σικάλεος. Μου ζήτησε η Αναστασία πατατάκια με αλάτι και πήρα αυτά του Λίτη να τα δοκιμάσουμε λίγο. Δεν τα έχουμε δοκιμάσει ποτέ. Αυτό εγώ δεν θυμάμαι να τα έχω φάει, μπορεί να τα έχετε φάει εσείς. Αλλά θα τα δοκιμάσουμε και θα δούμε αν είναι ωραία. Παξιμάδι χρυσός μήλος. Μακαρόνια πένες, μεγάλη συσκευασία. Κοφτό μακαρονάκι, μικρές συσκευασίες. Μεγάλη συσκευασία, μικρές συσκευασίες. Μία μεγάλη, δύο μικρά. Και το καθεξής. Εντάξει, τρία μακαρόνια. Εγώ εδώ τα βάζω έτσι, ωραιότατα. Μπήκανε πολύ ωραία, καλύτερα από πριν. Πήρα ρύζι. Πήρα ρύζι γλασέ λαμίας, λαμιάρα, ομαδάρα, πάμε. Πήρα και μπασμάτι κινεζίλα, εδώ. Λαμιάρα κινεζίλα. Γιατί το μπασμάτι δεν είναι από την Κίνα. Γιατί κλαίει το παιδί. Γιατί είπε κοτσάνα. Το μπασμάτι δεν είναι από την Ινδία. Κοτσάνα. Δεν ξέρω να μπορώ. Ας μας γράψουν από κάτω τα παιδιά. Από πού είναι το μπασμάτι. Ινδία ή Κίνα. Δηλαδή ξέρετε από πού είναι το μπασμάτι. Εγώ πιστεύω ότι το μπασμάτι είναι από την Ινδία. Πώς, λες να είναι από τα νουτρά έτυψο. Λοιπόν, εσείς βγάζετε ζεστά νερά. Λοιπόν. Μην και το πεις το όχι, άλλο. Όχι. Που λέει ο πατέρας μου. Όχι, και βγάζετε και σίκα η περιοχή. Όχι, όμως τα νουτρά βγάζει στην νηστεία. Και πάρα πολύ ωραίο λάδι. Και λάδι. Εντάξει, λάδι όμως γενικά και άλλες περιοχές στην Ελλάδα βγάζει. Ωραίο. Εντάξει. Ωραίο λάδι και βγάζουν και άλλο. Ενώ το σίκο της Ευβοίας γενικά, της Κίνης και της Βόρειας Ευβοίας είναι από τα πολύ γνωστά, πάρα πολύ γνωστά στον κόσμο. Ειδικά το σίκο Κίνης, να ξέρεις το αποξηραμένο. Λοιπόν, πήραμε ντόματο χυμός. Τι πράγμα
Είναι βρωμή αυτό, το τρώνε κότες, οπότε το πήγα να το φάμε εμείς. Λοιπόν, πήρα... ναι, πήρα νυφάδες, όχι νυφάδες, πήρα βρώμη. Ορίστε, βρώμη, ωραία, ωραίο τατή. Πάμφτινη, τσάμπα την είχανε. Βασικά, με παρακαλάγανε να την πάρω, τώρα δεν ξέρω αν είναι καλό αυτό. Αλλιγμένη. Λογικά, ναι. Πήρα αλουμινόχαρτο. Παντού χρειάζεται αλουμινόχαρτο. Πήρα ντοματίνια, τα οποία είναι 450 γραμμάρια, τα άλλα είναι μισό κιλό, είναι ελληνικά και αυτά όπως και τα άλλα, και τα είχε σε προσφορά. Δεν τα έχουμε ξαναφάει, τα πήρα να το δοκιμάσουμε, νομίζω θα είναι εξαιρετικά. Θα τα πλύνεις αυτά, έτσι. Υπάρχουν δύο ειδών ντοματίνια, τα στρογγυλά και τα μαχρουλά. Τα μαχρουλά είναι ωραία, τα στρογγυλά δεν είναι. Ωραία. Αχλαδάκια, μπανανίτο. Τι έπαθε. Διαλύεται. Καροτίνο. Λες και είσαι παρκεμπάνι. Θέλω να κρατήσεις δύο καρότα για τον χιονόθροπο. Ένα να το βάλουμε στη μύτη. Και χιονόθροπο καλέ να έχουν κανείς εδώ θα βγει το καρότο. Μαύρο. Πήρα ένα... Πήρα με τα κοτομάρια για την τυραντή. Πολύ ωραίο λάχανο, φρεσκότατο. Ορίστε. Να σε λυπήσουμε ότι μέσα θα είναι καλό. Μάλλον μέσα δεν θα είναι καλό, αλλά ό,τι βγει τέλος πάντων. Τι θα φτιάξεις με αυτό. Ένα λαχανόριζο θέλω. Τι λαχανόριζο βρε, λαχανοτολμάδες. Καλό. Πήρα τα μαντιλάκια που παίρνουμε τα οποία έχουν αλλάξει συσκευασία. Γίνανε πιο θελτικά, είναι πολύ πιο ωραία. Είναι πιο ωραίο το packaging. Μπράβο τους, μπράβο. Μπράβο στην Baby Care, πολύ ωραία επιλογή, μου αρέσουν πολύ περισσότερο. Πολύ πιο ωραίο πράσινο. Το άλλο ήταν το πράσινο της τουαλέτας. Αυτό... Αυτό είναι το πράσινο του Πασό. Όχι, δεν είναι. Τουαλέτας είναι και αυτό. Πήρα πάνες. Για τη μικρή σαπέλα. Εννοείται πήραμε άζαξ, αυγά και αυτή τη φορά δεν έσπασε κανένα. Ούτε καλά, ένα. Θα δω, όταν θα τα ανοίξω. Ούτε ένα. Πορτοκαλέτο, κρεμμυδέτο, κρεμμυδιά, κολοκυθέτο, μήλα, πατατέτο. Νομίζω αυτά ήταν και ήμασταν και πάρα πολλά και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παραδίδω τη σκητάλη στον Άνση και τα λέμε εμείς κάποια στιγμή. Γεια σας. Σήμερα σας έχω πακετάκι να σας δείξω από My New Baby Center. Το συγκεκριμένο κατάστημα έχει πάρα πολλά προϊόντα και είδη για μωρό, μαμά, άντρα, παιδιά, σύζυγο, ό,τι θέλετε. Πραγματικά μπορείτε να βρείτε προϊόντα υγιεινής τα οποία τα χρησιμοποιούμε καθημερινά. Και στο My New Baby Center έχουν φτιάξει μια πολύ ωραία ενέργεια, την οποία θα τη μοιραστώ μαζί σας αφού σας δείξω το πακέτο πρώτα για να... Μπορέσετε να καταλάβετε ακριβώς τι έχει φτιάξει. Έχουν φτιάξει λοιπόν ένα κουτί αξίας 50 ευρώ. Έχει μέσα πάρα πολλά προϊόντα. Έχουμε ένα αφρόλουτρο της Proderm, το οποίο είναι για πάνω από 3 μηνών. Μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Έχουμε ένα αποσμητικό για εμάς από την Nivea. Ένα αποσμητικό για τους άντρες μας πάλι από την εταιρεία Nivea. Μία μπάρα σαπουνιού της εταιρείας Lifebuoy, είναι για τα βακτήρια. Αυτές οι μπάρες είναι πάρα πολύ ωραίες για να πλένετε τα πινέλα σας, οπότε θα την κρατήσω γιατί πραγματικά θα με σώσει, θα τη χρειαστώ. Έχουμε ένα άνθος αραβοσίτου με βρώμη και γεύση βανίλια. Ένα ωραίο αφρόλουτρο από την εταιρεία Pharmacet, το οποίο πραγματικά μοσχοβολάει και είναι υπέροχο. Αν δεν το έχετε δοκιμάσει, τα μωράκια σας πραγματικά δοκιμάστε το. Έχουμε από εταιρεία Mollers αυτά εδώ τα... Τι είναι, με τα ωμέγα 3 οι καραμελίτσες, που είναι για τα παιδιά, είναι ζελεδάκια, όχι καραμελίτσες, και έχει 3 μέσα για να τα δοκιμάσεις. Το καινούριο Lipozan από την εταιρεία Lipozan, το οποίο αφήνει και λίγο χρωματάκι και είναι τέλειο. Το βάλω εδώ μία τώρα, που δεν έχω στα χείλη μου κάτι, για να το δοκιμάσω. Το οποίο το ίδιο η Αναστασία και το θέλει, οπότε καταλαβαίνετε ότι... Έχει και γεύση σαν τσιχλόφουσκα. Οπότε και στα μικρά μας κοριτσάκια θα μπορούμε να το δίνουμε. Τέλειο και πολύ ενυδατικό, είναι Lipozan, είναι εγγύηση, παιδιά. Είναι η εταιρεία την οποία... Την ξέρει όλος ο κόσμος και είναι για πάρα πολλά χρόνια στο χώρο, οπότε μια χαρά. Έχουμε μία κρέμα ματιών από την εταιρεία Κλέρια, το οποίο έχει έλαιο μαστίχας, πολύ ωραίο και σε ωραία συσκευασία μικρή για ταξίδια και μειώνει την όψη των μαύρων κύκλων και τις σακούλες, αυξάνει την ελαστικότητα κάτω από το βλέφαρο και εξομαλύνει τις ρητίδες γύρω από τα μάτια. Πολύ ωραία, δεν την έχω ξανακούσει στην εταιρεία, οπότε θα τη δοκιμάσουμε.
Και τελευταίο προϊόν είναι από τη Novalou, είναι ένα βάλσαμο για τα κρυώματα. Θα είναι σαν το Vix, το δικό μας. Κάτι τέτοιο, κάπως έτσι μυρίζει. Οπότε λογικά θα τρίβεις το παιδάκι σου και θα είναι μια χαρά. Λοιπόν, επίσης στο My New Baby Center έχουν πάρα πολύ ωραία σεμινάρια για εγκυμοσύνη, για λοχεία, για baby massage, για μαθήματα περιποίησης του μωρού, τα οποία είναι online δωρεάν τα σεμινάρια, οπότε μπορείτε να μπείτε οι νέες μανούλες και όσες είστε έγκυος για να μάθετε ορισμένα πραγματάκια για το μωρό. Εγώ να σας πω για την ενέργεια που κάνει το My New Baby Center, είναι ότι σε 3.000 οικογένειες θα δώσει ένα τέτοιο κουτί αξίας 50 ευρώ, πληρώνοντας μόνο τα μεταφορικά. Οπότε, αν κάποια θέλει να πάρει το κουτί και να έχει όλα αυτά τα προϊόντα μέσα και να τα δοκιμάσει, θα σας έχω κάτω στο κουτί περιγραφής το link για να μπείτε να το κάνετε και εσείς δικό σας. Μπράβο στην My New Baby Center που κάνει τέτοιες ενέργειες τώρα τις γιορτές και όχι μόνο, ελπίζω να τα κάνει και πιο μετά, όπως να μπείτε και στα σεμινάρια. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μάθετε έτσι 2-3 πραγματάκια, ειδικά οι μανούλες που γίνονται για πρώτη φορά μανούλες, δεν τα ξέρουμε όλα. Οπότε ένα τέτοιο κουτί μπορείτε να αποκτήσετε κι εσείς, πληρώνοντας μόνο τα μεταφορικά στο My New Baby Center, αλλά και πάλι να δείτε και το e-shop τους, γιατί έχει πάρα πολλά προϊόντα καθημερινής χρήσης, τα οποία τα χρειαζόμαστε, οπότε μπορείτε να τα παραγγείλετε από εκεί όλα και να μην αγοράζετε από διαφορετικά e-shop ή φαρμακεία ή οτιδήποτε. Τα αγοράζετε όλα εδώ και πληρώνετε μόνο μία φορά τα μεταφορικά. Ευχαριστούμε λοιπόν πολύ τη My New Baby Center. Θα τα δοκιμάσουμε όλα τα προϊόντα. Και μπράβο και πάλι για την ενέργεια που κάνετε για να δώσετε το ίδιο κουτί σε 3.000 οικογένειες. Και ήρθα στο σημείο μου. Συννεφιά πάλι έξω και βρέχει. Ωραία μέρα, διάλεξα για κομμωτήριο. Πάμε να ανοίξουμε την ημέρα 5. Τα βρίσκω και γρήγορα πάνω θεμάμε. Λοιπόν. Έχουμε από εταιρεία Avenda το Botanical Repair για δύναμη. Είναι μια living θεραπεία, την αφήνεις δηλαδή πάνω στα μαλλιά σου. Για επιδιόρθωση. Έχει εδώ κάτι. Θεραπεία χωρίς ξέβγαλμα λέει. Πάμε να βρούμε πληροφορίες. Λοιπόν, το συγκεκριμένο είναι 25 ml. Τα 100 ml αυτής της θεραπείας έχουν 37 ευρώ και με έκπτωση το βρίσκεται εκεί 22-20. Είναι μια θεραπεία την οποία την αφήνει στα μαλλιά σου, αποκαθιστά τους κατεσταραμένους δεσμούς της τρίχας, περιέχει φίλτρα UV, θωρακίζει τα μαλλιά από την καταστροφή και τις θερμικές επεξεργασίες, 99% με συστατικά φυσικής προέλευσης, ξεμπερδεύει προλαμβάνοντας το σπάσιμο της τρίχας, καταπολεμά το σφριζάρισμα, σφραγίζει την υγρασία στην τρίχα, μεταμορφώνει τα μαλλιά άμεσα κιόλας από την πρώτη χρήση και είναι απαλά, λεμπερά και πιο υγιή. Αφήνει στα μαλλιά και ωραίο λουλουδάτο άρωμα. Η αλήθεια είναι ότι μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Τέλεια, θα το δοκιμάσουμε κι αυτό. Σας αφήνω, πάω να ετοιμαστώ για να πάμε κομμωτήριο και τα λέμε από εκεί. Έτοιμα λοιπόν τα μαλάκια. Βρήκα και τη βάση μου ρε παιδιά. Την είχα στο ντουλαπάκι του αυτοκινήτου. Οπότε τέλεια. Κοιτάξτε τι ωραία που τα κάναμε πάλι. Τα κάψαμε κιόλας. Έτσι λίγο να πάρουν τα πάνω τους και να ανανεωθούν. Λοιπόν, πάω σούπερ μάρκετ. Πετάχτηκα μέχρι το μανάβικο και πήρα λεμόνια που δεν είχα γράψει στο Γιάννη. Και φρέσκα μανιτάρια γιατί ζητήσανε καρμπονάρα σήμερα. Οπότε πάω σούπερ μάρκετ εγώ να πάρω τα υπόλοιπα που χρειαζόμαστε από το Γαλαξία και να πάω σπιτάκι. Λογικά το Ισαβελάκι έχει ξυπνήσει, έχει φάει και τα φρούτα της γιατί τα άφησα όλα έτοιμα στον Τζόνι για να τα κάνει. Και αυτά, πάμε σούπερ μάρκετ. Thank you.
Α, έσκασα. Αυτό το μπουφάν είναι τόσο ζεστό. Πραγματικά είναι για χιόνια, ρε παιδί μου. Πώς το λένε, για χιόνια. Πάμε σπίτι. Γύρισα σπιτάκι. Εδώ το μαλλί, το βλέπετε. Φρίζαρε από τη βροχή έξω και το ψυχάλισμα. Πολύ ωραίο είναι. Πάω να κάτσω λιγάκι, έβαλα και ένα πλυντήριο και πιο μετά θα μαγειρέψουμε την καρμπονάρα. Φάγαμε, έβαλα και το στεγνοτήριό μου. Ήρθα στο γνωστό σημείο για να σας δείξω κάποια πράγματα για να ξαλαφρώσω λίγο το γραφείο μου από εκεί. Γιατί πραγματικά έχει μαζευτεί πάρα πολύ πράγμα. Οπότε πάμε να δω τι μπορώ να σας δείξω σήμερα. Πήγε ο Γιάννης στο Pet City για να αγοράσει πραγματάκια για το Κάσπερ. Πήραμε το πριονίδι του. Είχα πάρει κάποια στιγμή με άρωμα φράουλα, αλλά δεν μας άρεσε ιδιαίτερα. Οπότε ξαναγύρισα πάλι στο κλασικό. Πήραμε την τροφή που του αρέσει πολύ, που έχει μέσα και φιστίκια και τρελαίνεται. Και του πήρα και αυτά εδώ τα σνακ που είναι με berries και... τι έχει μέσα? Είναι μίξ, έχει διάφορα. Είναι μείγμα βατόμουρων, έχει αποξηραμένη αγριοτριανταφυλιά, μούρα και άλλα μούρα και άλλα μούρα, μούρα κέντρο, μούρα τζόκ, μούρα χάρτον. Τέλος πάντων, μπορείς να του δίνεις 1-2 κουταλάκια του γλυκού. Αρχικά να πω ότι μυρίζουν πάρα πολύ ωραία. Είναι έτσι μέσα. Το έδωσα εχθές και πραγματικά του άρεσε. Τα έφαγε. Οπότε μια χαρά θα του τα δίνουμε σαν σνακ αυτά. Ήρθε το The Birth Poster που σας έδειξα εχθές στο IKEA Hall. Το poster της Ισαβέλλας. Θα βάλω το Γιάννη τώρα να το βάλει στο κάδρο και να το κρεμάσει. Ελπίζω να τα καταφέρουμε και να μην... χαλάσουμε τον τοίχο. Θα προσπαθήσω να σας το δείξω. Είναι αυτό εδώ. Κάτω έχει τα στοιχεία γέννησής της και η κλίμακα είναι 1:1. Δηλαδή το μωρό ήταν τόσο όταν γεννήθηκε. Εντάξει, τώρα το βλέπετε πολύ κοντά και σας φαίνεται τεράστιο. Θα το δείτε καλύτερα κρεμασμένο μέσα στη κορνίζα που πήραμε από τα IKEA για να τα δείτε και δίπλα-δίπλα μαζί με την Αναστασία. Αύριο λοιπόν έχουμε ένα παιδικό πάρτι καθώς μία φίλη της Αναστασίας γιορτάζει, τη λένε Νικολέτα. Σήμερα είναι της Αγίας Βαρβάρας, οπότε σε αυτό το σημείο να πω χρόνια πολλά σε όλες τις Βαρβάρες που γιορτάζετε σήμερα, αλλά και χρόνια πολλά για αύριο, γιατί μάλλον αυτό θα το δείτε έγκαιρα, σε όλους τους Νίκους και τις Νικολέτες που γιορτάζουν αύριο. Οπότε λοιπόν, πήρα, γιατί έχει και ένα αδερφάκι, του πήρα αυτό εδώ για την μπανιέρα, τα πήρα από το My Beauty Box, πήρα και άλλα πράγματα. Θα σας τα δείξω στις προτάσεις δώρων που θέλω να σας πω. Αυτό είναι μια πολύ ωραία πρόταση για παιδάκια να το έχετε. Πήρα και στο κοριτσάκι που γιορτάζει. Είναι για το μπάνιο, σαν bath bomb, αλλά είναι σκόνη. Πετάς λίγο μέσα, κάνει αφρό, μυρίζει και μπορούν τα παιδιά να κάνουν το αφρό λουτρό τους και είναι πραγματικά φανταστικά. Έχει το πράσινο μήλο και το
τσιχλόφουσκα. Και πήρα και στην Αναστασία άλλο ένα που είναι με blueberry που μυρίζει, που είναι γοργόνα. Μισό λεπτό να τη φωνάξω να μου το φέρει. Αυτό εδώ είναι της Αναστασίας, που είναι το γοργονέ, που μυρίζει blueberry. Και της πήρα επίσης και αυτήν εδώ την Bath Bomb, που είναι με glitter, χρυσό. Οπότε αυτό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο δωράκι για τα παιδάκια. Αν τύχει να είστε σε ένα τραπέζι έτσι με παιδάκια γύρω ηλικίες 8, 9, 10 που δεν θέλουν παιχνίδια, είναι λίγο δύσκολο να πάρεις και ρούχα, γιατί μπορεί okay, να μην είναι και κάποια συγγένεια, να είναι απλά στο τραπέζι. Μια πάρα πολύ ωραία ιδέα είναι τα bath bomb και όλα αυτά τα άλλα τα που βάζουν στα παιδιά στο μπάνιο τους. Είναι και πρωτότυπο και σίγουρα θα το ευχαριστηθούν. Πήρα επίσης και στην Αναστασία αλλά και στο κοριτσάκι που γιορτάζει αυτό εδώ το σετάκι από Martinellia. Στο My Beauty Box θα βρείτε μεγάλη ποικιλία από την εταιρεία Martinellia που έχει όλα τα παιδικά. Έχει lip gloss και μανό, τα οποία εννοείται ότι είναι ελεγμένα και κατάλληλα για τα παιδιά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και σύμφωνα με τους κανονισμούς που ορίζουν. Οπότε αυτό εδώ θα το δώσουμε δώρο αύριο στο κοριτσάκι που γιορτάζει, αυτό στον αδερφό του σαν συμπληρωματικό και μια πάρα πολύ ωραία πρόταση δώρου για να έχετε υπόψη σας για τα μικρά, μικράς ηλικίας έτσι, κοριτσάκια. Τα υπόλοιπα δώρα θα σας τα κάνω ένα ξεχωριστό βίντεο για να μην μιλάω 300 ώρες αυτό εδώ, τι να πάρετε δηλαδή και προτάσεις δώρων, ιδέες, το τι μπορείτε να πάρετε σε άντρες, γυναίκες, πεθερές, πεθερούς. Οπότε σε επόμενο βίντεο θα τα δείτε. Προς το παρόν κρατήστε αυτό στο μυαλό σας για τα μικρά μας κοριτσάκια και αγοράκια. Και θα σας δείξω κι άλλο ένα, το οποίο το έχω λάβει αρκετό καιρό, το έχω λάβει από την Black Friday, είναι από τη Φόρα, μου το έστειλε εν ώψη της Black Friday. Είναι το Mini Beer, μία συσκευή με μικροκύματα, η οποία είναι κατά της γύρανσης, βάζεις έτσι το σέρουμ που έχουν και κάνεις ανωδικές κινήσεις και έτσι θα μείνεις για πάντα νέα. Οπότε αυτό εδώ είναι χωρίς πόνο εννοείται, έχει τρεις κλίμακες έντασης και διαλέγεις εσύ ποιο θέλεις. Και ανυπομονώ να το δοκιμάσω για να σας πω και review να δω πώς είναι, γιατί γενικά οι συγκεκριμένες συσκευές είναι ακριβούτσικες, οπότε να σας έχω και μία γνώμη για αυτό εδώ. Και το σέρουμ τους βέβαια, το οποίο είναι παράξενο μέσα, δεν ξέρω αν φαίνεται. Πολύ ωραίο. Άρα αυτό θα το βάλουμε σε τεστ τις επόμενες μέρες. Και ελπίζω πραγματικά να μην σας κούρασα σήμερα με όλα αυτά τα προϊόντα, γιατί είχαμε και το supermarket haul. Έχω πάρα πολλά ακόμα να σας δείξω, οπότε τουλάχιστον βγήκαν λίγο έτσι τα πράγματα εδώ, έφυγαν τα πολλά πολλά. Πάω λοιπόν τώρα να πείσω το Γιάννη να κρεμάσει την κορνίζα με τη Ισαβέλα στο πόστερ, για να τα δείτε έτσι πώς θα τα στολίσουμε. Ώρα για ταινία. Είδαμε λοιπόν το αγόρι που το είπαν Χριστούγεννα στο Netflix. Πάρα πολύ ωραία ταινιούλα, να πάτε να τη δείτε. Εγώ κάπου εδώ θα σας κλείσω το vlog και θα πάμε να δούμε και επόμενη. Να κάνετε like αν σας άρεσε το βίντεο, εγγραφή στο κανάλι μας και εμείς θα τα πούμε αύριο. Φιλάκια πολλά!